σημαντικά πράγματα για το εξωτερικό. Έχει κάνει θαρό και με Kate Moss φωτογράφηση μαζί μια γκάλα. Βεβαίως. Δεν το ξέρετε γιατί δουλεύει πολύ έξω. Και όπως ξέρετε, οι άντρες στην Ελλάδα μοντέλα τι να κάνουν. Δεν έχει πολλές δουλειές για να κάνουν εδώ. Μοντέλα, παιδιά, εδώ δεν έχουν οι κοπέλες δουλειά. Και αυτός είναι πολύ καλός φίλος, είναι ο κολλητός, αν δεν κάνω λάθος, του. Πολύ μέρα παραμέρα στο δικό του Instagram ανεβάζει μια φωτογραφία με τον κολλητό του, τον Γιάννη Σπαλιάρα, και στέλνει ευχές, θέλει να του στείλει τη θετική άβρα. Είναι κολλητή, πραγματική κολλητή. Ναι, ναι. Και αυτό που λέει στη Μέρα Ρόνη είναι ότι ο Στέλιος Χανταμπάκης δεν ήταν ποτέ κολλητός με τον Σπαλιάρα. Μας εξηγεί γιατί δεν ήταν κολλητός και ταχώνει και στο Χανταμπάκη. Καλά, το έχουμε καταλάβει ότι δεν ήταν κολλητή. Ναι, ο Χανταμπάκης έλεγε ότι εγώ με τον Σπαλιάρα είμαστε κολλητοί. Το πουλάει λίγο αυτός ο Χανταμπάκης ότι είναι κολλητός με τον Σπαλιάρα. Είναι ναι, τώρα ο πραγματικός. Στην αρχή, όχι τώρα. Α, όχι τώρα, ναι. Μην. Πέρασε καλά κάνεις και μπορείς. Συγγνώμη κιόλα. Πόσα χρόνια είστε φίλοι με τον Γιάννη Σπαλιάρα? Εντάξει, τον γνωρίζω πολλά χρόνια. 10 χρόνια τουλάχιστον. 9 για την ακρίβεια. Αλλά κολλητή παρέα κάνουμε τα τελευταία 6 χρόνια. Ο Χανταμπάκης όμως είπε ότι είναι 15 χρόνια φίλοι. Ανέφερες επιχειρήματα όπως έχεις μαλώσει με τον Γιάννη και την άλλη μέρα είσαι φίλος. Που είμαι 15 χρόνια φίλος με τον Γιάννη. Πότε, 15 χρόνια από πότε δηλαδή. Ο Χανταμπάκης ήρθε στην Αθήνα από το Βόλο όταν εγώ ήδη έκανα modeling. Δηλαδή μιλάμε τώρα πριν 7-8 χρόνια. Πώς είναι εδώ να 15 χρόνια φίλος με τον Γιάννη? Δεν υπάρχει καν στον χώρο 15 χρόνια ο Χανταμπάκης. Οπότε αυτό το πράγμα δεν υφίσταται. Φυσικά και γνωρίζετε, φυσικά έχουν δουλέψει μαζί. Αυτό δεν θέλει να αντιλέγω και εγώ έχω δουλέψει μαζί με τον Στέλιο. Αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό που λέει για τον Γιάννη ο Στέλιος. Ούτε φίλοι είναι, ούτε γνωρίζουν 15 χρόνια, ούτε έχουν πάει ψωμίδι και αλάτι μαζί. Αυτά δεν υφίστανται. Αυτά λέει ο Στέλιος, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εγώ εκεί ήμουνα με τον Γιάννη δίπλα κολλητός, δεν τον είδα ποτέ το Στέλιο να έρθει σπίτι να αράσουμε όλοι μαζί. Δεν έγινε ποτέ. Πώς βλέπεις τη συμπεριφορά του Στέλιου στο παιχνίδι? Απογοητεύτηκα λίγο από το Στέλιο, γιατί αυτά που εγώ είδα εδώ βλέπω και στο παιχνίδι. Δηλαδή βλέπω ένα άτομο που από τη μία θέλει να τα έχει καλά με όλους, από την άλλη θα πήγε το στραβό όλων όλων. Είναι λίγο περίεργος σε μια ομάδα μέσα, δεν ξέρω. Πώς φάνηκε η δικαιολογία ότι ο κύριος λόγος μάλλον που έφυγε από την ομάδα των επωνύμων ο Γιάννης για να πάει στους μαχητές? Ήταν επειδή έκανε την ανάγκη του κοντά στην καλύβα. Εντάξει. Ο Γιάννης αυτός είναι. Και λέγοντας αυτό δεν εννοώ ότι είναι νεάντερταλ, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ο Γιάννης το είχε δυνατήσει πάρα πολύ. Εντάξει, το σκαρί του Γιάννη γενικά είναι αδύνατος. Δεν το φοβάμαι, θα πάρα κιλά. Φυσικά να μου αρέσει. Και αυτό και έγραψε κάτι γράμματα που μας είπαν να γράψουμε στο Sky. Κάποια στιγμή να τα δείξουν σε επάθλο επικοινωνίας. Του έχω γράψει ότι κανόνισα να φας κάτι γιατί έχει παραγίνει η κατάσταση. Ο Αγγελόπουλος με έχει εκπλήξει. Μ' αρέσει που είναι έτσι δυναμικός. Στην παρέα των διασύμων αυτή τη στιγμή για μένα είναι ο πιο διάσημος. Διάσημος δεν γίνεσαι επειδή σου βάζουν μια ταμπέλα διάσημος. Διάσημος γίνεσαι επειδή ο κόσμος επιλέγει εσένα να ξέρει. Και όχι τους άλλους. Δεν είναι διάσημος, είναι ένα όνομα που μπήκε μόνο και μόνο επειδή ήταν ο Σπαλιάρας ο διάσημος. Ναι. Συμφωνώ σε αυτό που λέει. Και εγώ συμφωνώ, αλλά τώρα αυτό που λέει θα στείλει μήνυμα στον Σπαλιάρα, φάει κάτι γιατί δεν έχει παραγγείλει. Του έχει γράψει. Δεν έχει γράψει. Πώς θα φάει δηλαδή, θα παραγγείλει μια πίτσα. Κάνουν παιχνίδια για να φάει. Μια καρύδα παραπάνω. Μια καρύδα παραπάνω, εντάξει. Μπορώ λίγο να ρωτήσω δύο πράγματα? Για ρωτώ, ό,τι θες. Λοιπόν, χτες, για να καταλάβουμε, η Παπαδοπούλου κέρδισε. Ασυλία. Προσωπική ασυλία. Χθες έχασαν την ασυλία οι διάσημοι. Προσωπική ασυλία κέρδισε η Ειρήνη Παπαδοπούλου και η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Και υπήρξε η ψηφοφορία. Από την κάλπη βγήκε προτινόμενος ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Τον ψήφισαν 5 από όλους, από όλη την ομάδα. Διαφορετικά θα ψήφισαν την Ειρήνη. Διαφορετικά φυσικά θα ψήφισαν την Ειρήνη. Η Ειρήνη θα έβγαινε επαμψηφίσει. Ναι, αλλά ο Αγγελόπουλος δεν τους ενόχλησε όλη την εβδομάδα. Ούτε ναι, καν του. Αφού δεν ξέρει πώ λειτουργεί η κλίκα, μα τα είπε και η Λεάννα εδώ. Θέλουν, να, διώξουν, θέλουν να διώξουν τον Αγγελόπουλο. Ναι, φάνηκε. Δηλαδή, 5 άνθρωποι ψήφισαν τον Αγγελόπουλο. Φαίνεται τώρα ότι όλο αυτό είναι βάση στρατηγική. Προφανώ θέλει. Θέλουν να διώξουν τον Αγγελόπουλο και την Ειρήνη. Τελεία. Ο Αγγελόπουλος εντωμεταξύ όλη αυτή τη βδομάδα ήταν κοντά του. Δεν ήξερε να προκαλέσει. Δεν είχε προκαλέσει. Και φυσικά αγωνιστικά είναι από του καλύτερου. Δεν μπορεί να το σώσει. Η Ειρήνη όχι. Επειδή έχει την προσωπική της ασυλία, να μην το προτείνει. Όχι, δεν το προτείνει. Προτείνει. Πρότεινε το Χανταμπάκι η Ειρήνη, δεν πρότεινε τον Αγγελόπουλο. Ωραία, ποιο πρότεινε? Το Χανταμπάκι η Ειρήνη και η Ευρυδίκη πρότεινε το Χρανιώτη. Επειδή οι μαγκές πληρώνονται, να τα. Να τα. Ο Χανταμπάκι, κατάλαβε. Ο Αγγελόπουλο δεν πρόκειται να βγει. Ο Χανταμπάκι έδωσε τα σουφιά. Θέλω να πω ότι γενικά και όσο και μέσα στην κλίκα να είσαι. Είδε ότι δεν πήγε ο Χανταμπάκι στο τέλο. Κάτι θα γίνει.
Σε όλα τα επίπεδα. Θεωρώ ότι θα έχει σοβαρό πρόβλημα ο Χανταμπάκης όταν γυρίσει πίσω στην Ελλάδα. Αμά και εσύ σταμάτα κάθε φορά. Δεν σου κάνω πλάκα. Τώρα μιλάω σοβαρά. Αν φύγει ο Χανταμπάκης, να δούμε ποιο θα αναλάβει αρχηγό τη κλίκα μετά. Θα τσακωθούν μεταξύ του. Συνήθω αυτό γίνεται. Παιδιά, σε δύο εβδομάδε γίνονται μία ομάδα πια. Σε δύο εβδομάδε γίνονται μία. Οπότε ο καθένα είναι για την πάρτι του. Χαμό θα γίνει εκεί. Ακριβώ. Και θα πετάξουν του δυνατού για να μείνουν, ξέρει, για να πάρουν το έπαθλο. Το ξέρει ότι στη Wikipedia κάποιο το Λίμα Φίδι μπήκε και έγραψε το όνομα του Χανταμπάκη. Που μπαίνει καθένας και κάνει παρεμβάσεις. Γράψανε στο Λίμα Φίδι δίπλα ότι υπάρχουν πολλά φίδια όπως ο Στέλιος Χανταμπάκης. Σούπερ υπερβολή. Υπάρχει πρόβλημα να βρει δουλειά ακόμα. Αλήθεια στο λέω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω για πόσο καιρό. Για λίγο μόνο. Πάντως χθες έσπασαν παιδιά πάλι τα τηλέφωνα και τα μηνύματα επειδή είναι υποψήφιος ο Χανταμπάκης. Έτσι, πήγαν να στηρίξουν τον Αγγελόπουλο και τον Χρανιώτη. Προφανώς θα δούμε το αποτέλεσμα, αλλά μάλλον παιδιά, ο κόσμος... Παιδιά, κάτι άσχετο τώρα. Oh. Μου έλεγε κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, ακουστράσω μου, ποιος. Ότι λέει οι καρύδες, ναι. Αυξήθηκε η πώληση η της, μας το έλεγε. Της καρύδας στην Ελλάδα. Ελένα, εσύ μου το έλεγες. Μας το έλεγε εδώ, ότι έχουν ξεπουλήσει. Γιατί δεν κάνεις και ένα φαγητό με καρύδα μια μέρα, θα έχει ενδιαφέρον. Πόσο τοις εκατό, Ελένα? Παιδιά, οκταπλασιάστηκαν οι πωλήσεις της καρύδας. Που δεν λέω, ωραία είναι η καρύδα η ολόκληρη, αλλά δεν είναι και στη δική μας. Είναι trendy. Πού τώρα να τρώμε καρύδα. Εγώ δεν έχω φάει ποτέ καρύδα. Εγώ έχω πάει. Στην Ερμού που τη είχε με το νερό, στο Στριμπανάκι, εκεί έτρωγε μικρούλα. Πηγαίναμε για ψώνια. Καρύδα καθόλου. Τι γελάς. Λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε στο Γιώργο Βουλγαράκη.